σύμφωνα με νέα μελέτη, πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας στους μοβ πλανήτες, γιατί αυτό είναι το χρώμα όπου είναι πιο πιθανό να εμφανιστεί ζωή. Αν τους ζητηθεί να σκεφτούν έναν πλανήτη που υποστηρίζει ζωή, οι περισσότεροι άνθρωποι πιθανότατα θα φανταστούν έναν κόσμο σαν τον δικό μας, με ωκεανούς, δάση και λιβάδια. Ωστόσο, παρόλο που η ζωή είναι παρούσα στη Γη για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τότε που σχηματίστηκε, οι ζούγκλες και οι πεδιάδες δεν υπήρχαν. Για περίπου τα 3/4 της ιστορίας της Γης, η ζωή υπήρχε με τη μορφή μονοκύτταρων οργανισμών. Αν η βιολογία υπάρχει σε πλανήτες στο κομμάτι του γαλαξία μας, οι πιθανότητες είναι ότι είναι σε αυτή τη μορφή. Σε περιβάλλοντα με χαμηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο, οι κυρίαρχες μορφές ζωής μπορεί να είναι μοβ βακτήρια, και σύμφωνα με τη Δόκτωρ Λίγια Φονσέκα Κοέλιο του Πανεπιστημίου Κορνέλ, αυτό είναι το πιο πιθανό περιβάλλον σε έναν εξωγήινο πλανήτη. Για να προσδιορίσουν τα κυρίαρχα χρώματα σε έναν κόσμο χαμηλής περιεκτικότητας σε οξυγόνο, όπως υπήρχαν στο μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας της Γης, η Κοέλιο και οι συνεργάτες της μελέτησαν οργανισμούς που υπάρχουν σε τέτοιες συνθήκες. Αυτό περιλαμβάνει υδροθερμικές σοπές βαθαίων υδάτων, έλι, ακόμη και μια λίμνη που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη του Κορνέλ. Οι κυρίαρχες μορφές ζωής που βρήκαν είναι γνωστές ως μοβ βακτήρια, αλλά στην πραγματικότητα έρχονται σε μια ποικιλία χρωμάτων, συμπεριλαμβανομένων από χρώσεων όπως το κίτρινο και το κόκκινο. Οι δύο κύριες κατηγορίες είναι τα μοβ βακτήρια θείου και τα μοβ μη θειούχα βακτήρια. Αυτή η ποικιλομορφία φαίνεται να προσφέρει ελάχιστες πιθανότητες να ξεχωρίσουμε τους πλανήτες με ζωή από αυτούς που δεν έχουν. Ωστόσο, αφού μοντελοποίησαν το πιθανό μείγμα υπό διαφορετικές συνθήκες, οι συγγραφείς της μελέτης διαπίστωσαν ότι το όνομα του βακτηρίου δεν είναι λάθος. Αν και το καφέ είναι κοινό, αρκετά από τα βακτήρια είναι γνήσια μοβ, και αυτό θα ήταν το χρώμα στο οποίο πρέπει να δοθεί σημασία, αφού σπάνια βρίσκεται σε άψυχα πετρώματα. Ο εντοπισμός μοβ πλανητών στο εγγύς μέλλον θα είναι δύσκολος, και αν βρούμε έστω και έναν, σχεδόν σίγουρα θα σημαίνει ότι φιλοξενεί απλές μορφές ζωής.